Φίλε και φίλοι του Ερτβή, καλησπέρα από το γήπεδο Φιλοθέης. Τρίτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος στην Άρτα. Ο Φιλοθέης που έχει το 2 στα 2 μέχρι τώρα απέναντι σε Πασανέζα και Παναγρωτικό. Φιλοξενεί την Δόξα Άρτα, η οποία ξεκίνησε με ήττα στην Καπή 2-1 και νίκη με την Αμέλισσα 3-1. Πάμε στην θέση των δύο ομάδων. Σιαπέρα έχει παρατάξει του Σομπόλη, Ζώη, Ευθυμίου, Κατσιγιάννη, Γιανούλη, Τσόλα, Τσόλη, Μπιρμπίλη, Μουζακίτη, Καραγιάννη και Βασιλάκο. Ενώ για την Δόξα Παναγιωτσονίκου, του Νάση, Πατσαβούρα, Τσίρκα, Αράπη, Στέργιο, Τυρολόγο, Κάια, Οικονόμου, Θανάση, Κορέλη και Σιγιόγκα. Διετή είναι ο Τσιόρη, βοηθή Δημητρόπουλο και Στούπα σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ στο γήπεδο τη Φιλοθέης, όπω είπαμε, 4-0 Φιλοθέη την Πασανέζα και 1-0 τον Παναγρωτικό. Η πρόκριση και στο. Πολύ καλό ξεκίνημα για την για τον Φιλοθέης. Τον Χρήστο Σιαπέρα προπονητή, ένα γέμισμα προς την περιοχή και του Νάση, αλλά πέρασε πάνω από τα δοκάρια, τραυματοφύλακα της Δόξας. Σε αυτή την επιθετική προσπάθεια για τον Φιλοθέης. Αναπίεση και τον Αράπη, από τους πιο παλιούς παίχτες της Δόξας, μονομαχία και στο χώρο του κέντρου. Κερδίσει εκεί για την Φιλοθέο Τσόλα στο φάουλ προς από το χώρο του κέντρου. Επιστροφή ο Μπιρμπίλης μετά από 3 χρόνια στον Φιλοθέης, όπως και ο Βασιλάκος. Λοιπόν, τρίτος της παρέας των καλών εποχών της Φιλοθέης, ο Νίκαρης που είναι στην καμπή. Μια σέντρα τώρα από τον Καραγιάννη από τα δεξιά, μπάλα θα κοντράρει, κυνηγάει ο Κορέλης, εκεί μονομαχία. Η κόντρα πλάγιον τελικά για τον Άο Φιλοθέης, ο Κορέλης από τον Απόλλωνα Γλυκορίζου πέρυσι. Μεταγράφηκε στην Δόξα. Μονομαχία εκεί δυνατή. Είμαι τώρα από τα δεξιά με τον Βασιλάκο στη μονομαχία ανάμεσα σε δύο. Κοντά στη φάση και ο Δημητρόπουλος αφήνουν τη φάση. Κακή όμως εκεί η επιλογή, το πλάγιο είναι και πάλι για τον Φιλοθέης. Πήγε στην τρίπλα και ο Κάγιας δεν τα κατάφερε. Σαν τώρα στην περιοχή των Μπιρμπίλη, πλάγιο και κόρνερ τελικά, το πρώτο στο παιχνίδι. Για τον Φιλοθέης που ξεκίνησε πιο επιθετικά. Κερδίζει για το πρώτο κόρνερ. Κάποιο πρόβλημα εκεί με την μπάλα. Ζητάνε άλλη μπάλα από τους πάγκους. Να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Τον Δημήτρη Γιανούλη. Αναγεμίζει στην περιοχή του Νάση. Σε αυτό το πρώτο κόρνερ για τον Άο Φιλοθέης. Στο τρίτο λεπτό. Τσιόρης εκεί. Καλή Μπιρμπίλη. Κοντά του. Και Οικονόμου. Τα δύο οκτάρια εκεί, Μπιρμπίλης Οικονόμου. Τα εκτελέσει τώρα ο Γιανούλης είναι καλή. Εκτέλεσε με τις γροθιές ο Νάσης, ο Θανάσης πιο μακριά. Για να βγουν και από την αμυνά τους οι συμπαίκτες του. Κυνηγάει τώρα εκεί ο Κορέλης. Θα ελέγξει ο Ευθυμίου, θα αφήσει πλάγιο για την ομάδα του. Την εκτέλεσε η κόρη του Γιανούλη. Έδειξε με τις γροθιές ο Νάσης πιο μακριά από την περιοχή του Θανάσης. Και πάλι ο Φιλοθέης κατοχή της μπάλας. Στο πλάγιο. Τον Ευθυμίου, θα ψάξει εκεί τον Βασιλάκο, θα απομακρύνουν με τον Τσίρκα, μια κεφαλιά εκεί. Ο Τσόλας ένα γέμισμα. Κορέλης παρέμβαση, Ζώη και πλάγιο για την Δόξα αυτή τη φορά. Στο τέταρτο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Φιλοθέης, σε αυτή την τρίτη αγωνιστική στο τοπικό πρωτάθλημα στην Άρτα. Σέντρα τώρα στην περιοχή για τον Θανάση. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας ο Μπόλης. Θα κάνει και γρήγορα το βολέ. Ο Τσίρκα στο πλάγιο τώρα για την Δόξα. Μπάλα θα κυνηγήσει ο Κορέλης. Μονομαχία με τον Ζώη. Σιλιόγκας πάει στην τρίπλα. Κόπηκε και τώρα ο Βασιλάκος για την ομάδα της Άο Φιλοθέης. Με τη σειρά του εκεί θα χάσει από τον Τσίρκα. Σιλιόγκας καθυστέρησε εκεί με τον Πατσιαβούρα απέναντι στον Τσόλα. Οικονόμου, λάθος εκεί του Οικονόμου, κλέβουν με τον Καραγιάννη.
Με την επιλογή του Καραγιάννη ψάχνει τον Βασιλάκο στα δεξιά. Δυνατή πάσα. Φόρασε εκεί προς τους παίχτες δόξα και από τον προπονητή του, τον Παναγιώτη Νίκου. Δεν είναι ευχαριστημένος με τις μέχρι τώρα είσοδό του στο παιχνίδι. Θα βγει ο Μπόλης εκτός εστίας, απομακρύνει. Σε αυτή την προστίνη πάσα για τον Γρήγορο Κορέλη. Πάνω διεκδικήσει ο Ξυλιόγκας, παίρνει μια κεφαλιά. Καραγιάννης μπροστά από τον Κάλια. Κερδίζουν τις δόξας. Ο Τσίρκας. Ενώ με τον εικόνο μου. Πάει στην τρίπλα. Τώρα θα ψάξει στα δεξιά τον Πατσαβούρα. Να με τον Πατσαβούρα. Πιέζεται εκεί από τον Τσόλα. Οικονόμου. Πάνε να περάσει την περιοχή για το Σιγιόγκα. Δυνατή πάσα. Πέρασε out. Αυτή την πρώτη προσπάθεια που επιχείρησαν τις δόξας να φτάσουν προς την περιοχή και του θερματοφύλακα Μπόλη. Μάκρυνση τώρα. Κορέλης είναι γρήγορος και πάει να φύγει απέναντι από τον Μπόλη. Ο Κορέλης θα πλασάρει απόκρουση του Μπόλη και μπάλα τελικά πάνω από την εστία. Η σημαντική ευκαιρία στο πέμπτο λεπτό για την δόξα να ανοίξει το σκόρ. Όπως είπαμε, θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Κορέλη. Έφυγε απέναντι από τον Μπόλη. Πλάσαρε αυτός απόκρουση. Στάθηκε και τυχερός. Η μπάλα πήρε τέτοια τροχιά και πάνω από τα δοκάρια για το κόρνερ για την δόξα από τα αριστερά. Να το εκτελέσει ο Τυρολόγος, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι για την δόξα με τον Κορέλη να στοχεί, μάλλον να νικέται από τον τραυματοφύλακα Μπόλη σε αυτό το τέτα-τέτ. Το κόρνερ, ο Τυρολόγος. Γεμίσει την περιοχή, μπάλα στην εξωτερική πλευρά το δικτύο. Δεν ήταν καλή εκτέλεση του Τυρολόγου σε αυτό το κόρνερ. Πέρασε ένα εκμετάλλευτο για τη δόξα που είχε τη μεγάλη ευκαιρία. Στο 8 λεπτό με τον Κορέλη. Το πρώτο πεντάλεπτο κατοχής μπάλας για τον Άφη Λοθές. Δεν είχε ευκαιρία η δόξα που κλέβουν και πάλι εδώ τώρα με τον Σιλιόγκα. Πάνε να παίξει με τη μία για τον Οικονόμου. Δυνατή. Αυτή η πάσα δεν συνεργάστηκαν οι δυο τους. Οικονόμου και Σιλιόγκας. Να κάνει ωραία την τρίπλα εκεί. Θα πάρει και το φάουλ. Όχι, τελικά έχουμε πλάγιο. Ο Ζώης για τον Καραγιάννη. Μπιρμπίλης θα υψώσει για τον Βασιλάκο. Εύκολα θα. Αλλά ο Ράπης θα παραχωρήσει πλάγιο. Αν και να ελέγχει τη φάση, θα παραχωρήσει πλάγιο. Χωρίς να δέχεται κάποια πίεση. Καραγιάννης άντρα στην περιοχή τώρα. Πάνε να πάρει μια κεφαλιά ο Γιαννούλης, μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Νάση. Στο ένα το λεπτό, μια προσπάθεια για τον Άφη Λοθέης. Τότε βολεύει τον τερματοφύλακα της δόξας. Κορέλης που είχε τη μεγάλη ευκαιρία στην τέτα τέτα με τον Νάση, με τον Αμπόλη που τον νίκησε ο τερματοφύλακα στο Άφη Λοθέης. Πολύ δυνατή πάσα του Τυρολόγου. Αλλά στον τερματοφύλακα το Άφη Λοθέης τον Μπόλη. Δεν έχει δεχτεί κάποιο τέρμα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Έχει κρατήσει το 0 σε δύο παιχνίδια. Την άλλη δόξα έχει δεχτεί 3 τέρματα. Πάρει την κεφαλιά και ο Κάλιας, αλλά σε αντίπαλο. Ωραία και ο Τσίρκας. Αν το τάκλι θα κερδίσει την μπάλα. Οικονόμου. Τον Κάια φάουλ περί της δόξας.
Πάσα δεν είναι καλή. Να κόψουν με τον Τσόλα. Ο Γιαννούλης, ο Μπιρμπίλης δεν μπόρεσε να μεταβιβάσει εκεί για κάποιο συμπαίκτη του. Πατσαβούρας στη φάση, φάουλ. Πήγε επικίνδυνα. Πατσαβούρας. Το φάουλ παίρνει ο Αφιλοθέης. Ο Ευθυμίου θα γεμίσει στην περιοχή, αλλά τέλεσε δεν είναι καλή. Πέρασε από όλους, αφήσει και ο Τσίρκας out. Αν εκμετάλλευτε αυτή η προσπάθεια για τον Αφιλοθέης με το φάουλ. Από τον Αράπη τώρα. Ψάχνοντας τον Κορέλη, διεκδικεί ο Κορέλη, θα χάσει τελικά ο Σιλιόγκας. Αν υπάρχει χέρι εκεί, φώναξαν τις δόξες με τον Αμπιρμπίλη. Γιαννούλης, ωραία, σπάει στα δεξιά, στο ανέβασμα του Ζώη. Καραγιάννης. Σεντρακή για τον Τσόλα. Ανέβηκε Ευθυμίου. Παρέμβαση Πατσαβούρα, τελικά το πλάγιο υπέρ του Αμφιλοθέης. Βγήκαν από τα αριστερά οι γηπεδούχοι με τον Ευθυμίου. Παρέμβασε και πλάγιο. Η απόκρουση στον Μπιρμπίλη, το σούτ εκτός περιοχής του Μπιρμπίλη ψηλά out. Να, ένα σούτ για τον Άο Φιλοθέης. Δεν ήταν καλή η απόκρουση των αμυντικών της δόξας. Τρώθηκε στον Μπιρμπίλη που είχε καλές προϋποθέσεις για ένα σούτ, να απειλήσει τον τραυματοφύλακα Γανάση, αλλά αυτός έπιασε με τη μία με το δεξί, αλλά πέρασε μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του τραυματοφύλακα Γανάση. Σημαντικότερη ευκαιρία του αγώνα παραμένει αυτή του Κορέλη για την δόξα και την απόκριση τη σημαντική του Μπόλη. Σιλιόγκας τώρα. Μονομαχία εκεί, τον πιέζουν, αναγκάζεται να γυρίσει πιο πίσω στον Ακάγια. Σέντρα αυτός για τον Αθανάση, έκοψαν του Άο Φιλοθέης. Ο Οικονόμου τώρα για τη δόξα υψώνει και πάλι μπροστά από τον Κορέλη η απομάκρυνση. Ελέγχουν και πάλι το Άο Φιλοθέης στην αμυνά τους. Και το πλάγιο υπέρ των γηπεδούχων. Πυροτσόλης από τον Κορέλη. Αγέμισμα τώρα στην περιοχή και για τον Τσόλη. Θα διώξουν με τον Πατσαβούρα της δόξας. Κορέλης. Η πάσα για τον Θανάση που θα κερδίσει εντός περιοχής. Σε τελικά έχουμε φάουλ στην αρχή της φάσης. Διακοπή στο παιχνίδι γιατί ο Θανάσης είχε σε αυτή την μονομαχία με τον αντίπαλό του. Έχει και ένα χτύπημα. Απέχνει μέχρι τώρα με μια μεγάλη ευκαιρία του Κορέλη για την δόξα. Αρκετές δυνατές μονομαχίες. Παραδοσιακό παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, Άο Φιλοθέης και δόξας. Θανάση προσωρινά εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι ευθύκη της πρώτης βοήθησης από τον γιατρό του αγώνα. Με 10 λοιπόν η δόξα προσωρινά. Απομακρύνουν τώρα του Άο Φιλοθέης. Τσίμπησε εκεί την μπάλα εκεί ο Τσόλας. Μια σέντρα για τον Σιλιόγκα. Με το χέρι που δέχτηκε την μπάλα. Επιθετικός της δόξας και από τους πρώτους σκόρερ στο πρωτάθλημα τελευταία και πέρυσι αλλά και φέτος έχει ξεκινήσει με γκολ. Ο Ζώης τώρα από τα δεξιά για τον Άο Φιλοθέης. Πάει να περάσει μπροστά
Είναι το λάθος η Γιόγκας. Θα αλλάξει παιχνίδι τώρα ο Κάλιας για τον Θανάση που επέστρεψε στο παιχνίδι και πάλι με 12 ομάδες. Ευθυμίω εκεί και Μπιρμπίλη στη φάση με τον Θανάση να είναι τελικά ο νικητής αυτής της μονομαχίας. Έχει και ένα νέο μαρκάρισμα από τον Ευθυμίου. Γραμμέτρα πιο μπροστά από το προηγούμενο μοναχία των δυο τους. Ένα φάουλ τώρα αυτή την φορά για την Φιλοθέη με τον Τυρολόγο. Τελεί ο Τυρολόγος, ο Μπόλης με τις γροθιές του βγάζει εκτός περιοχής. Ένα γέμισμα του Θανάση δεν είναι καλό. Ball out. Και στο παιχνίδι με το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα Μπόλη και που χρειάστηκε σήμερα στην μοναδική φάση το τετατέτ με τον Κορέλη, αντέδρασε εξαιρετικά. Φάλ περί της Δόξας, λίγο πιο πίσω από το χώρο του κέντρου. Πυροτυρολόγος που μέχρι τώρα και τα φάλ και τα κόρνερ που έχει εκτελέσει έχουν περάσει ανεκμετάλλευτα για την ομάδα του. Ο Αράπης. Γεμίσει προς την περιοχή για τον Κορέλη, έκοψαν του Φιλοθέης με τον Τσόλι. Μένουν και πάλι τις Δόξας, λάθος εκεί του Οικονόμου, οι κόντρες, ο Πατσαβούρας, νέο γέμισμα, κεφαλιά σε Γιόγκα για τον Θανάση μες στην περιοχή. Το γύρισμα του Θανάση, μπάλα πέρασε από τον Κορέλη, από την απέναντι πλευρά. Χάθηκε η φάση για την Δόξα, φώναξαν για offside το Φιλοθέης. Πολύ καλό το γύρισμα του Θανάση, βέβαια ίσως πιο δυνατό από όσο θα ήθελε ο Κορέλης για να προλάβει να πάει στην πορεία της μπάλας. Πέρασε από την απέναντι πλευρά σε out. Η φάση για τη Δόξα να φτάσει και πάλι κοντά στο γκολ. Δεν μπορούσε να φτάσει στην πορεία της μπάλας ο Κορέλης από το επικίνδυνο γύρισμα του Θανάση μέσα στην περιοχή. Βιμπίλης τώρα απομάκρυση δεν είναι καλή. Τελευταία 5 λεπτά έχει αναλάβει πρωτοβουλία η Δόξα. Δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα τώρα ο Φιλοθέης. Επικλέβουν τώρα με τον Καραγιάννη. Ένα μαρκάρισμα στην μπάλα. Ευθυμίου απομακρύνει. Το φάουλ για τη Δόξα και πάλι ο Τυρολόγος όπως όλες τις στατικές φάσεις θα γεμίσει προς την περιοχή του Μπόλη. Αλλά πέρασε, Μπιρμπίλη θα διώξει. Με κεφαλιά, η Γιόγκας. Μέσα στην περιοχή, κόντρα. Στον Τσόλι, πιο μακριά από τον Τσόλι. Το φάουλ, στο οποίο έπεσε ο Βασιλάκος τώρα, πάνω στον Τυρολόγο. Ακόμα ένα φάουλ για τη Δόξα. Πατσαβούρας, πάνω να δοκιμάσει το πόδι εκτός περιοχής, κόρνερ τα τελικά από την παρέμβαση του Τσόλι. Τα δεξιά αυτή τη φορά για την Δόξα το κόρνερ πήγε να δοκιμάσει από μακριά το πόδι του Πατσαβούρας στο δεξί μπακ της Δόξας. Αλλά βρήκε στο κεφάλι του Τσόλι και πέρασε σε κόρνερ. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τις μπάλες να επιστρέφουν γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι ο Τυρολόγος στο κόρνερ αυτή τη φορά. Αλλά πέρασε πρώτο δοκάρι για την κεφαλιά του Κάλια. Δεν ήταν καλή, δεν είχε καλά το σώμα του. Κεφαλιά out. Πέρασε και αυτή η φάση. Για την φιλοξενή ομάδα της Δόξας.
Πλησιάζουμε το 20 λεπτό. Στο κήπεδο της Φιλοθέης, τρίτη αγωνιστική για την πρώτη κατηγορία στο τοπικό πρωτάθλημα στην Άρτα, που συνεχίζεται κανονικά σε αντίθεση με τα άλλα γειτονικά, όπου και στην Πρέβεζα Λευκάδα αλλά και στην Έψη Πύρο αντιμετωπίζουν θέματα με κορονοϊό και έχει υπήρξει αναβολή της αγωνιστικής αυτού του Σαββατοκύριακου. Στην Άρτα συνεχίζεται κανονικά με την τρίτη αγωνιστική. Απλά και τώρα που έχει κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα, το Φιλοθέης δέχτηκαν μια πίεση στα τελευταία λεπτά. Πολλά φάουλ και κόρνερ όμως πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Μεγαλύτερη φάση παραμένει αυτή του Κορέλη, που νικήθηκε στο τετατέτα από τον τερματοφύλακα Μπολ. Για να δούμε τον Φιλοθέης τώρα που είχε μια κεφαλιά δύναμη του Γιαννούλη στην αγκαλιά του Νάση και ένα σούτ του Μπιρμπίλη πέρασε αρκετά out. Άμα τώρα τον Γιαννούλη σε ατομική προσπάθεια. Ωραία η ενέργεια του Γιαννούλη, θα σεντράρει στην απέναντι πλευρά ο Τσόλας, εκεί μια κεφαλιά και τελικά έχουμε κόρνερ από την παρέβαση του Αράπη. Να λοιπόν η απάντηση του Φιλοθέης. Όλα ξεκίνησαν από τα δεξιά με τις ωραίες ενέργειες. Το corner πήγε στην πορεία της μπάλας ο Ευθυμίου, δεν κατάφερε να τη βρει όπως θα ήθελε, πέρασε ο Ζώης, ήταν τελικά το νούμερο 2. Το ελεύθερο τώρα από τον τερματοφύλακα Νάση. Μπιρμπίλης πάει πρώτος στην μπάλα, πέρασε όμως και από αυτόν. Μονομαχίο Κορέλης χωρίς φάουλ, κερδίζουν ο Φιλοθέης. Διακοπή τώρα, την πτώση εκεί του Μπιρμπίλη στην προηγούμενη μονομαχία που δεν πήγε στην πορεία της μπάλας, είχε μια πτώση, θα σηκωθεί ο Μπιρμπίλης, δεν καταλαβαίνει και πολλά. Είχε πέρασμα από τους φιλέλληνες Πέτα από τα προηγούμενα χρόνια και στην Καμπή ένα πέρασμα και επιστρέφει στον Άο Φιλοθέης. Αγωνίστηκε και στην Δέλτα Εθνική, στην άνοδο της ομάδας στο 2-10. Ωραία, τώρα το ανέβασμα από τα δεξιά του Ζώη. Πήρε το πλάγι από τον Τσίρκα. Δούμε και πάλι τον Γιαννούλη. Πιέστηκε από τον Οικονόμουνο και ο Τσίρκα στη φάση. Επιμένω, Γιαννούλης μένει όρθιο στη σέντρα. Η μπάλα κοντράρει νέο κόρνερ. Και πάλι ο Γιαννούλης αναστάτωσε την άμυνα της Δόξας. Πως και στην προηγούμενη φάση πριν 2 λεπτά πήρε το κόρνερ από την απέναντι πλευρά τώρα. Και πάλι εκεί με τις τρίπλες αναστάτωσε τους αντιπάλους του. Νέο κόρνερ για τον Άο Φιλοθέης. Πάνω να το εκτελέσει και ο Καραγιάννης. Ο Γιαννούλης ο ίδιος. Μια κεφαλιά και το γκολ του Μπιρμπίλη. 1-0 Μπιρμπίλης, ανοίγει το σκορ. 23ο λεπτό εδώ στο κήπεδο του Φιλοθέης από το κόρνερ του Γιαννούλη, το οποίο κέρδισε ο ίδιος. Πιο ψηλά από όλους πήδηξε ο Μπιρμπίλης, την έστειλε στη γωνία του Νάση. Νίκη σε όλους τους αμυντικούς της Δόξας. Βασίλης Μπιρμπίλης λοιπόν σκοράρει και ανοίγει το σκορ αυτή την κεφαλιά από το κόρνερ του Γιαννούλη. Το 1-0 για τον Άο Φιλοθέης. Εκμεταλλεύτηκε αυτή την στατική φάση, αντίθεση με τη Δόξα που είχε αρκετά φάουλ και κόρνερ. Πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Πιο ψηλά από όλους. Νικητής ο Μπιρμπίλης πήρε την κεφαλιά, την έστειλε στην αριστερή γωνία του Νάση και άνοιξε το σκορ για τον Άο Φιλοθέης. 24ο λεπτό αυτό το γκολ και για να δούμε και ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στη συνέχεια, πιο ενδιαφέρον παιχνίδι με πώς αντιδράσει η Δόξα και πώς θα διαχειριστεί αυτό το υπέρ της 1-0 ο Φιλοθέης. Μπιρμπίλης λοιπόν 1-0 με κεφαλιά από κόρνερ του Γιαννούλη, το 1-0 λοιπόν για τον Φιλοθέης στο 24ο λεπτό. Είμαστε πλέον στο 25ο σε αυτή την τρίτη αγωνιστική της ΑΕ Σάρτας. Παραμένει ο Φιλοθέης με παραβίαση την αιστεία του μέχρι τώρα. Μετά από 2,90 λεπτά και αυτά τα 25 λεπτά,
Η Δόξα δέχτηκε το τέταρτο τέρμα σε τρία παιχνίδια. Έχει πετύχει επίσης τέσσερα. Ενώ ο Φιλοθέης είναι το έκτο γκολ αυτό στο πρωτάθλημα. Απλά και τώρα ψάχνοντας το Σιγιόγκα διώχνουν εύκολα το Φιλοθέης. Να πάρει μια κεφαλιά ο Μουζακίτης. Κορέλης φάουλ. Πάρα πολύ ωραία ευθυμίου στη μονομαχία αυτή με τον Κορέλη. Βγήκε νικητής, πήρε το φάουλ. Βλέπω εδώ τον Γιαννούλη που αυτός με το πανέβασε λίγο ταχύτητα σε δύο φάσεις. Πήρε δύο κόρνερ για την ομάδα του. Το δεύτερο το εκτέλεσε ο ίδιος. Βρήκε τον Μπιρμπίλη. Και αυτός με κεφαλιά ρίξε το σκορ. Βασιλάκος τώρα από τα δεξιά. Μονομαχία εκεί με τον Τσίρκα. Πήρε το πλάγιο για τον Αφιλοθέης. Με διαφορετική σίγουρα ψυχολογία. Με αυτό τον γκολ του 1-0. Επηρεάστηκαν σίγουρα τη Δόξα. Περίμεναν αυτοί από το 10ο λεπτό και μετά έλεγχαν το παιχνίδι. Όμως στα πολλά φάουλ και κόρνερ που κέρδισαν γύρω από την περιοχή εκεί του Μπόλη δεν τα κατάφεραν να απειλήσουν. Εδώ ο Νάσης αμαζέψει. Και έχει και τη μεγάλη ευκαιρία Κορέλης για το νικήθηκε στο 4-4 από τον Μπόλη. Τον γκολ το έβαλε ο Φιλοθέης. Με τώρα τον Θανάση. Για την Δόξα δεν θα βρει τον Κορέλη. Τελικά επιμένει ο Κορέλης. Όχι, είναι out. Είναι πλάγιο. Μπαλά πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Διαχωτική και τα συγχαρητήρια από τον πάγκο του Αφιλοθέης, από τον Χρήστο Σιαπέρα, τον προπονητή τους. Κεφαλιά Καραγιάννη, Βασιλάκος. Μονομαχία με τον Τσίρκα. Βασιλάκος, ωραία στιγμή να πάει στη μονομαχία. Ο Τσίρκας θα του πάρει την μπάλα όμως εκεί. Καραγιάννης έρχεται να κερδίσει. Ο Ζώης και πάλι για τον Καραγιάννη. Πιέστα από τον Κάλια. Ψώνει ο Γιαννούλης, έκοψε ο Αράπης. Πάει στην φάση και Ευθυμίου. Κυνηγάει ο Κορέλης. Ευθυμίου ένα γύρισμα, Κονόμου, Πατσαβούρας θα αποφύγει. Ωραία εκεί τον Τσόλι. Και δεν όμως και πάλι το Αφιλοθέης με τον Βασιλάκο. Στο πέρασμά του από την αναγέννηση. Αναδέχτηκε πρωταθλητής, είχε κάποιες συμμετοχές και στην Γάμα Εθνική. Επέστρεψε στον Αφιλοθέης. Ο Ζώης τώρα ανεβαίνει από τα δεξιά. Κόντρες εύνοουν τους φιλοξενούμενους και το πλάγιο είναι για την Δόξα. Τυρολόγος θα χάσει από τον Βασιλάκο. Θα πάρει έξυπνα το πλάγιο από τον Τσίρκα. 28 λεπτό πλέον. Το 24ο, το 1-0 για τον Αφιλοθέης με σκόρερ Μπιρμπίλη. Στέργιος θα πάει στη φάση, ένα γύρισμα πάει να κάνει ο Μουζακίτης, ο Νάσης μπλόκαρε και θα κάνει γρήγορα το βολέ για τον Κορέλη εκεί να ταλυφθεί την ταχύτητα. Κατσιγιάννης έκοψε. Το πλάγιο για την Δόξα. Κάλιας, κακή επιλογή του Κάλια. Μπαλά πέρασε. Απευθείας out. Δεν βιάζονται τα Αφιλοθέης, είναι αυτοί που προηγούνται. Πλησιάζουμε στο 30 λεπτό. Προηγούνται 1-0. Ιδανικό μέχρι τώρα το ξεκίνημα για τον Αφιλοθέη στο πρωτάθλημα. Εντελώς διαφορετική πορεία σίγουρα θα έχει σε σχέση με πέρυσι, αφού επέστρεψαν οι έμπειροι Μπιρμπίλης Βασιλάκος. Θέλω να έχω μια άνετη παραμονή. Απ' την άλλη, Δόξα έχει και στόχο και φέτος να πρωταγωνιστήσει. Δεν έχει μπει ακόμα καλά στο πρωτάθλημα. Σχέση με το περσινό εντυπωσιακό 8 στα 8 που είχε στο ξεκίνημα του πρώτου γύρου. Στέργιος. Ένα γέμισμα. Μπιρμπίλης θα κόψει. Ο Οικονόμου στη φάση για την Δόξα και τώρα ο Κάλιας. Κερδίζουμε τον Καραγιάννη. Μουζακίτης δεν πρόλαβε. Αράπης. Ψάχνει τον Θανάση. Έδειξε offside από τον δεύτερο βοηθό, τον Στούπα.
Αγέμισμα κυνηγάει ο Βασιλάκος. Ο Αράπης θα ελέγξει μπροστά από το Μουζακίτη. Αγέμισμα για κανέναν και συμπαίκτη του. Τσόλης. Ωραία η τρίπλα του Ζώη. Φάουλ. Από τον Θανάση. Το έδωσε ο Τσιόρης. Πάρα πολύ καλή τρίπλα εκεί στην, κοντά στη γραμμή του πλαγίου out από τον δεξιό πιστοφύλακα του Άου Φιλοθέη, τον Ζώη. Ο σκόρερ ο Μπριμπίλης γεμίζει για τον Βασιλάκο. Κλείνεται εκεί αυτός. Ένα γέμισμα στην περιοχή μπροστά από τον Μουζακίτη. Έκοψε ο Στέργιος. Ο Οικονόμου έμεινε όρθιος εκεί από το μαρκάρισμα δύο αντιπάλων και φάουλ. Διαμαρτύρονται τα οφειλοθέης. Έδωσε το πρώτο φάουλ ο Τσιόρης. Και όχι τη δεύτερη περίπτωση που πήγε στην μπάλα ο Γιαννούλης. Φάουλ υπέρ της δόξας. Τυρολόγος για τον Θανάση. Ίσως να ήταν και εκτεθειμένος εκεί ο Θανάσης. Έκοψαν το οφειλοθέης. Επιμένω ο Θανάσης σέντρα. Βγήκε ο Μπόλης. Μάζεψε χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπροστά από το Σιγιόγκα. Το φάουλ για τον Άου Φιλοθέης. 32 λεπτό πλέον εδώ. Για τον Άου Φιλοθέης αυτή την τρίτη αγωνιστική. Από το 24 λεπτό Μπιρμπίλης εδώ ο σκόρερ που ψάχνει ωραία και βρήκε τον Ευθυμίου στα αριστερά. Η σέντρα του Ευθυμίου πήρε τροχιά προς την εστία, όχι προς εκεί που ήταν οι συμπαίκτες του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αλλά πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Νάση που πήγε γρήγορα. Βιαστικά μάλλον πήγε να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπαλακυλούσε τώρα. Θα παίξει με τον Στέργιο. Πάνω πιέσω Μουζακίτης. Κορέλης δέχθηκε ένα μαρκάρισμα από τον Ευθυμίου. Ωραία κατέβασε ο Ζώης και τώρα ο Τσόλης. Ωραία στο ανέβασμα του Ευθυμίου. Από τα αριστερά πήγε και πάλι ο Ευθυμίου. Αλλά ήταν εκτεθειμένος ο Μουζακίτης και δεν ακυνήγησε τη φάση. Ο Νάσης θα κάνει το βολέ. Ωραία ο Ζώης. Με δεύτερη προσπάθεια βρήκε το Βασιλάκο πίσω και πάλι στον Ζώη. Ωραία, εδώ άλλαξαν την μπάλα με τον Καραγιάννη. Τελικά να κόβεται όμως. Σιγιόγκας πάει να βρει τον Κορέλη απέναντι από τον Μπόλη. Βγήκε ο Μπόλης τελικά. Κόρνερ. Και πάλι πιο γρήγορος ο Κορέλης. Πήγε να βγει πρώτο στην μπάλα. Βγήκε ο Μπόλης και... με το corner, αφού δεν μπόρεσε να βγει και να μπλοκάρει ο Μπόλης το corner για τη δόξα λοιπόν από τα αριστερά. Πάει ο Τσίρκας να το εκτελέσει χαμηλά, κακή εκτέλεση, έδιεξε ο Μπιρμπίλης πιο μακριά ο Καραγιάννης, επιμένουν τις δόξες εκεί με τον Τσίρκα πίσω στον Στέργιο, λάθος του Στέργιο. Βασιλάκος εκεί δεν βρήκε την μπάλα αλλά είναι κοντά του ο Γιαννούλης. Η κόντρα επικίνδυνη εκεί με τον Οικονόμου στη φάση βγήκε ο Μπόλης και μπλόκαρε. Για να γίνει κακό διώξιμο εκεί του Τσόλη. Κόντρα Οικονόμου, βγήκε ο Μπόλης όμως που σε πετάξε πλάι γιατί στην έξοδό του εκεί δέχτηκε ένα χτύπημα για τον Οικονόμου. Ψάχνει το αριστερό του πόδι χαμηλά. Ακόμη μια διακοπή στο παιχνίδι. Ο Φιλοθέης προηγείται 1-0 από το 24 λεπτό με τον γκολ του Μπιρμπίλη ύστερα από την ωραία εκτέλεση κόρνερ του Γιαννούλη που ο οποίος κέρδισε ο ίδιος με τα πορεία προσωπική ενέργεια. Ο Μπιρμπίλης νίκησε όλη την άμυνα της δόξας, πήγε πιο ψηλά από όλους, την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. Αμέσως συνέχεια στο παιχνίδι όταν θα σηκωθεί ο τερματοφύλακας του Άου Φιλοθέης με το fair play που θα επιστρέψει την μπάλα λογικά ο Θανάσης στους αντιπάλους του.
Σηκώθηκε λοιπόν ο Μπόλης. Αυτό λοιπόν και έγινε. Πάει στο βολέ ο τερματοφύλακας στο Αοφιλοθέης. Ο παραπέρασε από τον Καραγιάννη. Κάλιας. Κρατάει ο Καραγιάννης. Ωραία. Για τον Βασιλάκο. Αποδέχεται αυτό στην μπάλα. Ωραία. Πήρε και το πλάγιο έξυπνα. Τις κινήσεις τις έχει ο Βασιλάκος. Χρόνια τώρα. Να αποδέχεται ωραία την μπάλα. Να την κρατά στην κατοχή του. Να δημιουργεί καταστάσεις για τους συμπαίκτες του. Και εδώ μια σέντρα στην περιοχή. Με απομάκρυνση του Αράπη όπως Πατσαβούρας πάει να ολοκληρώσει, αλλά έρχεται δυναμικά ο Ευθυμίου, ο Λιγόρης εκεί ο Τσιόλης και έρθαν τις δόξας οι Γιόγκας. Παναλλάξει ωραία στα αριστερά για τον Θανάση ο Τυρολόγος, μέσα στην περιοχή τώρα ο Θανάσης κλείνεται από τον Ζόη, αναγκάζεται να βγει έξω για τον Τσίρκα η σέντρα. Κορέλης δεν θα προλάβει, μπαλά πέρασε από την απέναντι πλευρά, out. Δυνατή σέντρα του Τσίρκα. Τελευταίο δεκάλεπτο έχουμε μπει πλέον στο πρώτο ημίχρονο. Εσύ στο 37ο, 8 λεπτά απομένουν για Τσιμπήρου 45. Αφιλοθέσεις Δοξάρτας 1-0 με τον γκολ του Μπιρμπίλη στο 24ο λεπτό που εκτέλεσε κόρνερ του Γιαννούλη. Πήρε την κεφαλιά πιο ψηλά από όλους στην άμυνα στην περιοχή της Δόξας. Και νίκησε τον τερματοφύλακα Νάση. Εδώ σκόρερ ο Μπιρμπίλης. Ψάχνει τον Βασιλάκο. Ωραία. Ποιος ελευθερώνεται. Αυτό που λέγαμε και πριν. Το κάνει και τώρα. Γιαννούλης. Βρήκε τον Τσόλη. Πίσω αυτός και πάλι για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ποιος πήρε το πλάγιο από την παρέμβαση του Τυρολόγου. Πλάγιο και πάλι για τον Αοφιλοθέης με τον Ευθυμίου. Καραγιάννης, ωραία και πάλι για τον Ευθυμίου που έχει τευθεί φορά ευκαιρία. Καλή σέντρα. Πέρασε από την απέναντι πλευρά. Κυνηγάει ο Βασιλάκος με τον Τσίρκα. Άφησε ο Τσίρκας, θα πάρει το πλάγιο. Με και λίγα λεπτά φυσάκι δυνατός αέρας εδώ στην γήπεδο της Αοφιλοθέης. Πάει στην ατομική προσπάθεια και πάλι ο Γιαννούλης πέταξε μπροστά, αυτή τη φορά πέρασε out. Οπότε είχε όρεξη ο Γιαννούλης, κάνει ωραία πραγματάκια μας στο γήπεδο. Πυρμπίλης έκοψε και πάλι με κεφαλιά. Επιμένουν τις δόξες με τον Οικονόμου, Κορέλης. Δεν μπορεί να βρει το Σιγιόγκα. Έκοψαν με τον Ευθυμίου του Αοφιλοθέης. Επιμένουν τις δόξες με τον Οικονόμου και πάλι. Σιγιόγκα στα δεξιά, δεν έχει φανεί σήμερα ο Σιγιόγκα. Πίσω για τον Οικονόμου. Ψάχνει εκεί το ανέβασμα του Πατσαβούρα. Δεν είναι καλή αυτή η πάσα. Πέρασε out. Κρατά εύκολα αυτό το 1-0 ο Αοφιλοθέης. Σχετικά εύκολα. Εντάξει, έχει κάποια φυσιολογική πίεση. Κυρίως με την ταχύτητα του Κορέλη δημιουργήθηκαν οι καταστάσεις. Μία στο τετατέτα όταν ήταν 0-0 ακόμα το σκορ και νικήθηκε από τον Πόλη και σε μια άλλη περίπτωση που πήρε το κόρνερ από τον τερματοφύλακα και πάλι της το Αοφιλοθέης. Ίσως εκεί θα πρέπει να ποντάρουν τις δόξες, να τροφοδούν το Κορέλη που είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν το βγαίνουν οι φάσεις μέχρι τώρα. Κερδίζουν τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Οικονόμου, παρέμβαση Μπιρμπίλη για να δημιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση. Κόντρα και τώρα Ευθυμίου. Πολύ ωραία πάρει την μπάλα από τον Οικονόμου. Πετάει και μπροστά για τον Μουζακίτη. Πίσω εκεί μόνο στα ανάμεσα από του Στέριο και Αράπη που ακόμη μια φορά δεν έδιωξε ψύχραμα ο Αράπης. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, δεν συμπέρασαμε 40 λεπτά. Ωραία, Βασιλάκος ψάχνει τον Μουζακίτη, διώχνουν με τον Τυρολόγο. Κατσιγιάννης δεν βρήκε σε πρώτο χρόνο την μπάλα.
Τώρα θα παραχωρήσει πλάγιο μπροστά από τον Κορέλη. Κεφαλιά απομάκρυνση του Τσόλη στην περιοχή. Ο Σιλιόγκας πάει να σουτάρει με τα πόδια ο Μπόλης. Σε τιμότητα. Εδώ αντέδρασε σαν τερματοφύλακας χάντμπολ. Ο Μπόλης σε τιμότητα και πάλι έδιωξε. Πήρε το φάουλ τώρα ο Κατσιγιάννης στο επιθετικό. Σούταρε χαμηλά με τα αριστερό. Σιλιόγκας με τα πόδια. Απόκρουση Μπόλη. Και πάλι σε τιμότητα ο τερματοφύλακας Θεόφιλο Θέης. Πάσα για τον Βασιλάκο, τώρα δεν πέρασε ο Αράπης και πάλι με τις απομακρύνσεις του σήμερα δεν του βγαίνουν. Είναι η τρίτη φορά που πετάει στην μπάλα βίαστα σε πλάγιο, χωρίς πίεση. Θέλει σίγουρα ο Φιλοθέας να κρατήσει το υπέρ του προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά με δόξα πως μπορέσει και βρει κάτι πριν το τέλος του ημιχρόνου. Είχε τις φάσεις της, αλλά πιο πολύ με ατομικές εμπνεύσεις ποδοσφαιριστών. Το Σιλιόγκα μέσα στην περιοχή σούταρε χαμηλά και έδιωξε ο Μπόλης. Με τον Καραγιάννη, ωραία ψάχνει τον Βασιλάκο στα δεξιά με την μπάλα τον Τζέρκο, ο οποίος πρώτος την μπάλα κέρδισε για τον Αράπη. Πέφυγε το μαργάρι αυτό στο Μουζακίτη. Τώρα η πάσα ωραία βγήκε για τον Κάλια. Για με τον Σιλιόγκα. Τελικά σταματάει ο Τσιόρης και δίνει επιθετικό φάουλ. Σταμάτησε ο Τσιόρης εκεί με το σφύριγμα. Η μπάλα για τον Σιλιόγκα. Τα Θανάση στη φάση και σταμάτησε ο Τσιόρης. Βασιλάκος με τον Τσίρκα. Έχουμε κόρνερ. Παραγιώτης ο Νίκου εκνευρισμένος με τους ποδοσφαιριστές του. Είχε και ένα πέρασμα από τον Αφιλοθέης παλαιότερα. Με τις γροθιές ο Νάσης σε φάουλ. Επιθετικό. Του δίνει και το χέρι εκεί. Αντιπαλός του. Ο Τσόλης που επιστρέφει τώρα στην αμυνά του. Είχε προωθηθεί για αυτό το κόρνερ. Τσίρκας δεν μπόρεσε. Και έχει καλή απόδοση μέχρι τώρα. Ο στερός μπακ της δόξας. Από τους διακριθέντες θα έλεγα για τους φιλοξενούμενους. Γιατί έχει το δύσκολο εγχείρημα να αντιμετωπίσει και τον Βασιλάκο. Καλά τα έχει πάει μέχρι τώρα. Ο μικρός. Με τώρα το διώξιμο του Κάλια. Οικονόμου μια κεφαλιά. Και πάλι το Αφιλοθέης. Ευθυμίου πίσω για τον Κατσιγιάννη, ο οποίος θα γεμίσει για τον Βασιλάκο. Και πάλι αφήσουμε αντίπαλο και τον Τσίρκα. Έδιωξε ο Αράπης. Σιλιόγκας μια κεφαλιά, υπόδειξε offside. Κίτρινη στον Θανάση για διαμαρτυρία. Μαρτυρίες τώρα και κίτρινη στον Θανάση. Την υπόδειξη offside αυτή του από τον Στούπα στην Σοσιλιόγκα.
Για μετρήθηκε ο Θανάσης. Μαρτυρήθηκε με κίτρινη κάρτα, την πρώτη στο παιχνίδι. Βασιλάκος, με αντίπαλο τον Τσίρκα. Δεύτερη προσπάθεια και τρίτη και πλάγιο τώρα. Αλλάγει τώρα στο πλάγιο. Καθυστερείς πρώτο ημιχρόνο πλέον. Είχαμε και δύο διακοπές για τραυματισμό και του Θανάση και του Μπόλη. Σοβαρός τραυματισμός τώρα εκεί στη μονομαχία του Οικονόμου. Με... μπορούμε να δούμε τώρα ποιος είναι. Είναι πολλά τα σώματα μπροστά. Άσχημο χτύπημα εκεί για τους δυο τους. Τον Οικονόμου από πλευράς Δόξας, από πλευράς Φιλοθέας, δεν μπορούμε να δούμε ποιος είναι. Τώρα αφήστε με εκεί στο χορτάρι. Διακοπή, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και στους προσφοριστές. Σε αυτή την διακοπή καθυστερεί στο πρώτο ημιχρόνο. Επιστροφή και πάλι στο παιχνίδι. Αυτόν τον τραυματισμό εκεί. Έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Ο Οικονόμου θα επιστρέψει γιατί Δόξα φαίνεται να είναι εντάξει. Αλλά για την Φιλοθέα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Τέλος ημιχρόνου. Ο Φιλοθέας προηγείται 1-0. Υπήρξε αυτός ο τραυματισμός που μέχρι τώρα έχει επισχιάσει τα πάντα. Προηγείται με ένα 0 με τον κόλ του Μπιρμπίλα, αλλά υπήρχε αυτός ο τραυματισμός. Θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Τέλος του μηχρόνου λοιπόν, ένα 0 για τον Άφη Λοθέας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την περιγραφή του δεύτερου μηχρόνου.